Κύριε Μπίπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Είναι είδηση και στον Φιλελεύθερο σήμερα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορία ζώων. Πώς το εξαρθρώσατε? Ως προς το συγκεκριμένο, υπήρξε μια καταρχήν πληροφόρηση από την αστυνομία μέσω της Ευρωπόλ και πρώτο χρόνο μας είχαν ενημερώσει οι αρχές μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας ότι προέκυψε περιστατικό με Κύπριον, ο οποίος εμπλεκόταν σε κύκλωμα με τέτοιου είδους δραστηριότητες, και μας διαβίβασαν συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία κατόπιν διερεύνησης δικής μας επιβεβαιώθηκε το παράνομο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οπότε, στη βάση αυτή, σε συνεργασία και με την αστυνομία και το Τμήμα Εντολοβίων, προβήκαμε στη διερεύνηση και άλλων περιστατικών τα οποία μας είχαν τεθεί υπόψη από την αστυνομία ή είχαν τύχει να είναι περιστατικά ελέγχου από μέρους των λειτουργών μας στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Και στη βάση αυτή προβήκαμε σε ετοιμασία των σχετικών τεκμηρίων, διαβίβαση στην αστυνομία για την εξυγνίαση και την απόδοση των οποιοδήποτε ευθυνών προνοούνται από την νομοθεσία σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία ανέχονται σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Δηλαδή πήγαινα στο εξωτερικό κάθε φορά, γράφει το δημοσίευμα, και στην επιστροφή έφερναν και 5 κουτάβια μαζί τους. Όχι, μπορεί να έπαιρναν 5 κουτάβια. Έπαιρναν, δεν έφερναν στην Κύπρο. Ναι, παίρνανε και φέρνανε. Και μάλιστα, παίρνανε και φέρνανε, μάλιστα, ναι. Ναι. Και μάλιστα η συγκεκριμένη υπήρξε και περίπτωση που ήταν ενός υπαλλήλου μέλους του προσωπικού του τμήματος Τελωνίων, η οποία μας υπέδειξε μέσω παραπάνω ότι εμείς δεν κάναμε τη δουλειά μας. Και από έρευνα δική μας διαπιστώθηκε ότι αυτή ήδη ασκούσε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ώρες. Κάτι το οποίο εμείς καταγγείλαμε στην Διευθύντρια του Τελωνίου για τα σχετικά, και η οποία από ό,τι έχω ενημερωθεί προχώρησε σε πειθαρχική διερεύνηση. Και πώς, δηλαδή, 2-3 χιλιάδες το κάθε κουτάβι το πολλούσαν? Αναλόγως του ίδιου. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, δεν ασχολούμαστε με οικονομικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνεται αυτή η δραστηριότητα θα είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία επομίζονται. Περιμένουμε. Υπάρχουν και άλλα παρακλάδια αυτής της ιστορίας ή τα ψάχνει η αστυνομία? Τα ψάχνουμε την αστυνομία. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Πρέπει να γίνει στοιοθέτηση με αντιπαραβολή εγγράφων, με υπογραφές. Την άτομα που τα επιβεβαιώνουν, διαβατήρια ζώων. Οπότε είναι πολύ λευσεπίλευτη διαδικασία. Και μάλιστα έχει να κάνει και με τις αρμόδιες αρχές των λοιπόν χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπίπη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.